I vape, she vapes, he vapes, you vape. Είμαι ο Νίκος Αξιώτης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Alter Ego Academy. Σε βλέπω εσένα, ε. Αν είστε κάτω από 18. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα μαζί μου έχω τη Ματούλα και τον Νίκο και θα μιλήσουμε και θα σας παρουσιάσουμε ένα Aspire Gusto Mini. Το λέει και η λέξη, έτσι, γουστόζικο και μικρούλι. Είναι πραγματικά ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο που αν το είχαν όταν ξεκίνησα να τμίζω, θα το είχα πάρει κι εγώ, το βάζει στη χούφτα σου και εξαφανίζεται. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Παιδιά! Καλησπέρα, Νίκο! Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Έτσι. Για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, να σας ρωτήσω κάτι. Σε ποιον θα προτείνατε, ας πούμε, να πάρει ένα τέτοιο ηλεκτρονικό τσιγάρο? Λοιπόν, Νίκο, αυτή η συσκευή προτείνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα και να ξεκινήσουν το άτμισμα. Είναι μια πολύ εύκολη συσκευή, χαρακτηρίζεται από την απλότητά της. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να πατήσει το κουμπάκι και να ατμίσει. Και θα σου εξηγήσει αμέσως ο Νίκος για ποιο λόγο είναι πολύ πολύ απλή. Είναι καινοτόμως τεχνολογία λοιπόν, δεν χρειάζεται να μπλέκουμε με αντιστάσεις και γεμίσματα κτλ. Έχουμε προγεμισμένες κάψουλες, οι οποίες απλά βάζω την καψουλίτσα και απλά πατάω το κουμπάκι. Δεν έχει καμία δυσκολία. Είναι η πιο εύκολη συσκευή που έχει βγει μέχρι στιγμής. Και όπως βλέπεις και τόνισες και εσύ πριν, πανάλαφρη και πανέμορφη. Κατάλαβες γιατί έλεγα ότι αυτό θα έπαιρνα αν το είχατε όταν ξεκίνησα. Είναι αλήθεια. Τίποτα. Θα σου πιστώ στο μηνικό στο πιστεύω. Είμαι λίγο τεμπέλης, εγώ είμαι λίγο τεμπέλης. Βαριέμαι να βάζω, να ανοίγω, να κάνω αυτό, πατάνε τίποτα. Μπαμ, 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 το βάζεις, έφυγες. Έτσι είναι αλήθεια. Τι ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η συσκευή. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Unboxing. YouTuber, κανονικός. Unboxing. Unboxing. Λοιπόν, παιδιά. Εδώ βλέπουμε την συσκευούλα μας. Πέραν το χρώμα, ε. Να τονίσουμε τρία πανέμορφα χρωματάκια. Μαύρο, μπλε και κόκκινο. Ωραία, μας λείπει το μπλε που το έχουμε εκεί πέρα, έτσι. Ακριβώς. Έχετε το επιστομιάκι το έξτρα μέσα και το καλώδιο χρήσης, φυσικά τις οδηγίες και την εγγύηση της Aspire. Και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή, Νίκο. Ναι, ναι, ναι. Thank you. Λοιπόν, όπως είπαμε, επιστόμιο, συσκευή και η πλάτη η οποία τόσο εύκολα βγαίνει και μέσα μπαίνουν αυτές οι προγεμισμένες κάψουλες που έχουν άλατα νικοτίνης. Το παραθυράκι μας μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη στάθμη του υγρού. Ωραία, για να ξέρουμε πότε τελειώνει. Ακριβώς. Και η κάψουλα που λέγαμε πριν περιλαμβάνει μέσα το υγρό μας και την αντίσταση. Mm. Οπότε, ξέχνα ότι ξέρεις, όπως σου είπα και στην αρχή, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βγάζεις και να βάζεις και πολύ εύκολα πατώντας το ένα κουμπάκι να ατμίζεις. Ωραία, να σας ρωτήσω τώρα. Από γεύσεις τι γίνεται, από αρώματα τι γίνεται εδώ? Έχουμε τέσσερις προγεμισμένες, όπως είπαμε πριν, κάψουλες. Έχουμε νότες ξηρός καρπού με βανίλια, καπνικό χαρμάνι φυσικά. Έχουμε καπνικό επίσης με μέλι και καραμέλα. Έχουμε τη φράουλα με τάρτα μούρων με πολύ ωραία και κρεμώδη υφή και φυσικά σκέτη κρέμα. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε πριν κάτι για άλατα νικοτίνης. Άλατα νικοτίνης. Για κάποιον που δεν ξέρει, τι σημαίνει, τι είναι αυτό, τι είναι τα άλατα νικοτίνης. Η νικοτίνη έχει περάσει μια επιδική επεξεργασία λοιπόν για να γίνεται καλύτερη και πιο γρήγορη απορρόφηση από τον οργανισμό. Οπότε ο πρώτος καπνιστής που είπαμε που θέλει τώρα να μπει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο θα παίρνει ακριβώς την νικοτίνη που χρειάζεται με 2-3 απλές τζουρίτσες. Και φυσικά όλο αυτό το δέχεται με πολύ απαλό smooth αποτέλεσμα χτύπημα στο λαιμό. Άρα και μένεις μακριά από το τσιγάρο γιατί παίρνεις την κατάλληλη νικοτίνη που χρειάζεσαι και είναι ευχάριστο στο λαιμό σου, κάνοντας το άτμισμα ακόμα πιο εύκολο και ακόμα πιο safe. Ωραία. Να σου πω τώρα, πόσο εύκολο λοιπόν να αλλάξει αυτή η κάψουλα, μπορούμε να δούμε? Ενώ... Φυσικά. Να αλλάξουμε μια κάψουλα, έτσι, να δούμε πώς γίνεται. Ευχαριστώ. Αυτές είναι οι κάψουλες λοιπόν. Αυτές είναι οι κάψουλες. Να πούμε ότι μια κάψουλα είναι περίπου σαν να έχει κάνει κάποιος ένα πακέτο τσιγάρου, οπότε μία κάψουλα την ημέρα για κάποιον ο οποίος καπνίζει αρκετά είναι ό,τι πρέπει. Από εκεί και έπειτα είναι πολύ εύκολο. Αν δεις εδώ έχει δύο λαστιχάκια. Για αρχή θα πρέπει να τραβήξουμε το ένα λαστιχάκι προς τα κάτω, όπως και το επόμενο. Ωραία. Και μετά δυνατά τα κόβεις. Τέλεια. Εύκολο μέχρι εδώ. Ναι, 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 ουσιαστικά απασφαλίζουμε... Βγάζουμε το υγρό να ανέβει κανονικά σε όλη την κάψουλα, να απεγκλωβιστεί εντός εισαγωγικών, ναι, ναι, και να ποτίσει την αντιστασούλα που εμπεριέχεται μέσα. Τέλει. Αν θες, το ανακοινείς για καλύτερη χρήση και αφού το ανακοινήσουμε, κατά αυτόν τον τρόπο το τοποθετούμε μέσα και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να περιμένουμε 5-10 λεπτάκια
για να εμποτιστεί καλά το βαμβάκι της αντίστασης και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως ούτως ή άλλως κάνουμε γενικότερα, πάντα, έτσι, βάζοντας τα γέννη για αντίσταση. Ακριβώς. Τέλεια. Είδατε με μία κίνηση, έτσι. Δεν χρειάζεται τίποτα. Οτιδήποτε έχει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, αυτό το συγκεκριμένο, το Gusto Mini, τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή είναι και η αντίσταση μέσα και το υγρό του μέσα. Είναι όλα, τελειώσαμε. Δεν έχουμε να κάνουμε πολύ δουλειά. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Δεν χρειάζεται να κουράζεσαι. Είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Είναι η πιο απλή συσκευή. Απλά βάζεις και βγάζεις. Και αν θες να εναλλάσσεις τις γεύσεις σου γιατί τις βαριέσαι εύκολα, με αυτόν τον τρόπο. Τέλειο. Βάζεις μία άλλη. Δηλαδή έχει γκούστο τώρα να ξεκινήσω να παίρνω για να κάνω δώρα σε φίλους. Γιατί έχω πολλούς φίλους οι οποίοι θέλουν να ατμίσουν. Βασικά θέλουν να κόψουν το τσιγάρο, αλλά το σκέφτονται. Το σκέφτονται πάρα πολύ. Και γενικότερα λίγο βαριούνται, όπως κάνω και εγώ, όπως και εγώ πριν το πάρω απόφαση. Τώρα θα κάθομαι να αλλάζω, θα κουβαλάω ένα ολόκληρο τέτοιο πράγμα στα χέρια μου. Γιατί είναι άλλο το να έχεις ένα τσιγάρο, ας πούμε, και είναι άλλο να έχεις όλο αυτό. Πολύ για κάποιον που ακόμα δεν το έχει πάρει απόφαση έτσι να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Οπότε αυτό νομίζω είναι μια καλή δικαιολογία για έναν τέτοιον άνθρωπο. Ότι σιγά, πόσο δύσκολο είναι και εύκολο να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά και δεν θα είναι και βάρος. Ακριβώς. Τίποτα. Δεν χρειάζεται να κουράσεις, όπως είπαμε πριν, με τις αλλαγές αντιστάσεων. Μην ξεχάσουμε πάλι ότι είπαμε, η κάψουλα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου ένα πακέτο. Η μπαταρία της συσκευής κρατάει κάτι παραπάνω από μία κάψουλα, περίπου μία μισή κάψουλα. Και για να μην το ξεχνάμε φυσικά, υπάρχει πάντα ενδεικτική λιχνία, έτσι λέγεται. Λιχνία. Εγώ έχω φάει ξύλο. Η οποία έχει πράσινο και κόκκινο λαμπάκι όταν φυσικά πηγαίνει να τελειώσει. Ωραία, να σας πω, να δοκιμάσουμε καμιά γεύση. Εννοείται. Πολλοί πελάτες μας. Μπορώ. Εννοείται. Παρακαλώ, τώρα θα δοκιμάσει φραουλίτσα. Φραουλίτσα, ωραία, θέλω. Άρα αυτό είναι το κουμπάκι λοιπόν που πατάω. Σωστά. Δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, έτσι. Να αλλάξω επιστόμιο μπορώ. Έχεις δικό. Είναι καινούριο τώρα στο βάλω. Ωραία, τώρα το δοκιμάζω από εδώ, έτσι. Απλά άμα είναι να μου το ξαναδώσει, θα βάλω δικό μου επιστόμιο μετά. Ωραία, έχεις. Θα κάνω αυτή την πατέντα, κοίτα. Κάτω. Πώς σας φαίνεται η ιδέα. Έχεις γίνει και εσύ ένας vape expert. Καλέ. Δεν το συζητώ καν. Γεννημένος. Για να δω. Ξέρεις, Νίκο μου, πολλοί πελάτες που σταματούν το κάπνισμα και θέλουν να ξεκινήσουν το άτμισμα, το βασικό τους εντός εισαγωγικών πρόβλημα είναι το πόσο εύκολο είναι. Με αυτή τη συσκευή νομίζω δεν έχει κανένας αμφιβολία πόσο εύκολο μπορεί να είναι το άτμισμα για κάποιον που είχε μία κακή συνήθεια και θέλει να τη σταματήσει. Εντάξει, παιδιά, δεν έχετε δικαιολογία. Το δοκίμασα και εγώ έτσι που ήμουν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή σε αυτά, μέχρι να το πάρω απόφαση. Ναι, αλλά δώστε μου κάποια στιγμή. Έχεις δίκιο, ναι. Εντάξει, με συγχωρείς. Θα πάρω και ένα τέτοιο. Νομίζω δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή σου. Πρέπει να πάρω και ένα τέτοιο. Κρύφτω καλά το δικό σου γιατί μπορεί να το ψάξει. Καλή πως βρέθηκε αυτό στα χέρια μου. Τέλεια παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Πήραμε πολύ ωραίες ιδέες. Πραγματικά, Gusto Mini και γουστόζικο και μικρό. Και 6 μήνες εγγύηση από την Aspire, μόνο σε καταστήματα Alter Ego. Φυσικά να τονίσουμε ότι είναι σε επιλεγμένα καταστήματα συγκεκριμένη συσκευή. Μπορεί κάποιος να μπει στο site της Alter Ego και να δει αναλυτικά σε ποια καταστήματα μπορεί να τη βρει. Τέλεια. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Gusto Mini, ένα πολύ γουστόζικο και πολύ μικρό. Δεν έχετε καμία δικαιολογία πια. Το δοκίμασα κι εγώ που είμαι δύσκολος. Οπότε από εμένα, από τη Ματούλα, από τον Νίκο, καλή συνέχεια και θα τα πούμε σε ένα επόμενο Alter Ego Academy. Subscribe, like, share, comment και μην ξεχνάτε, keep vaping.